Λοιπόν, επιστρέψαμε δρυμύτεροι όπως αντιλαμβάνεστε, διότι τώρα θα πάρει φωτιά η κουβέντα, διότι... Γελάτε κύριε Σοκράτη, Παύλο. Θα μιλήσουμε για το διατάφρα πριν και το για τον λογαριασμό. Επειδή διαβάζω τις πληροφορίες για τη νέα κυβέρνηση. Ναι. Έχετε καμία πληροφορία? Όχι, δεν έχω καμία. Κάτσε να την υποδεχτούμε τον άνθρωπο. Καλησπέρα, δεν τύπο. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Καλή δουλειά ευχόμαστε. Ευχαριστώ από για τη φιλοξενία. Καλή εβδομάδα και καλή δουλειά σε όλους. Γιατί δεν εφαρμόζω την κυβέρνηση. Επειδή η κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει ένα σύνθημα και δουλειά για όλους. Έχετε μεγάλη ευθύνη πάντως, να ξέρετε. Με τέτοιο ποσοστό που σας επιβράβωσε το εκλογικό σώμα, νομίζω πως. Τη διεκδικήσαμε την ευθύνη. Τη διεκδικήσατε δηλαδή, την ευθύνη. Δεν φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη. Τη ζητήσαμε. Την περιγράψαμε. Σας δόθηκε. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε περισσότερο από τον καθένα να περιγράψουμε λιγάκι και την επόμενη μέρα. Είχαμε και δείγματα βέβαια. Και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε λίγο το δείγμα της προηγούμενης περίοδου. Αν θέλετε ένα γρήγορο τίτλο. Ναι. Ότι επιβεβαιώθηκε. Σε επίπεδο ποσοστό, ναι. Ότι η κεντρική επιλογή, η επιλογή που έδωσε κυβερνητική λύση με αυτό το εκλογικό σύστημα που έχουμε, είναι μια επιλογή που επιβεβαιώνει την κυβέρνηση της προηγούμενης περίοδου. Πρακτικά δηλαδή οι Έλληνες ζητήσανε να συνεχιστεί αυτή η διακυβέρνηση που έχει χαρακτηριστικά. Και ανανέωση του πολιτικού σκηνικού και διεκδίκηση αλλά και ευρωπαϊκή λύση. Που είναι ένα μείγμα πρακτικά πολιτικών. Είναι αυτό βέβαια που εμείς λέγαμε και τον Ιανουάριο. Υπήρχαν πολλές παραθλάσεις, πολλές διαφορετικές φωνές και από τα μέσα. Εγώ θεωρώ ότι και ο πολίτης άκουσε πολλά πράγματα διαφορετικά. Απομονώθηκαν κάποιες ακραίες φωνές και προσπαθήσαν κάποιοι να τις κυριαρχήσουν, να τις κάνουν πιο κυριαρχικές. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πολυφωνία, κύριε Φάμελ, αλλά αυτό είναι γεγονός. Εγώ λέω ότι υπήρχε πολυφωνία, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης και τα άλλα κόμματα αναδείκνυαν τις ακραίες φωνές και τις ιδιαίτερες για να πουλήσουν νούμερα, να το πω και έτσι, ή για να κάνουν και να δημιουργήσουν τριγμούς στην κυβέρνηση. Και πολιτική ζημιά. Ναι, και να κάνουν πολιτική ζημιά. Θεωρώ καταρχήν ότι είναι κατόρθωμα για την κοινωνία μας και για τους πολίτες που σταθήκαν ακόμη μια φορά όρθιοι απέναντι σε έναν οριμαγδό πιέσεων και παραπληροφόρησης. Και βέβαια συζητήσατε αρκετά για τις δημοσκοπήσεις στο προηγούμενο κομμάτι που είχατε εδώ και τους συναδέλφους σας περισσότερο, γιατί είναι μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και ο άλλος δημοσιογράφος που είδα που είχατε στο στούντιο. Νομίζω καταρχήν ότι το θέμα των δημοσκοπήσεων έχει δεχθεί ένα μεγάλο πλήγμα αξιοπιστίας. Αναξιοπιστίας. Και βέβαια πάντα θεωρούσαμε, όσοι ερχόμασταν και συζητάγαμε και μαζί, ότι είναι ένα δείγμα της κοινής γνώμης. Φοβάμαι ότι ήταν ένα εργαλείο διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Όλο αυτό το πλασάρισμα του μεγάλου συνασπισμού πέρασε μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που την τελευταία μέρα, Παρασκευή βράδυ, δύο μεγάλα κανάλια αλλάξανε δημοσκοπήσεις. Τούμπα. Δεν θέλω να πω τίποτα για τη δουλειά τους και για τη διοντολογία τους. Το ότι δεν είναι αξιόπιστες, πέρα από το τι μπορεί να κρύβει, δεν αφήνω υπόνοιες καμία. Θεωρώ ότι στο επιστημονικό επίπεδο το ότι δεν είναι αξιόπιστες πρέπει να αναιρέσει, και να το πούμε τώρα για να το κρατήσουμε για την επόμενη περίοδο, γιατί έγινε και στο δημοψήφισμα, να αναιρέσει τη σημασία που τους δίνουμε. Αυτό. Να βρουν τα εργαλεία, να λύσουν το πώς θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Να τους δώσουμε συγχαρητήρια γιατί στο δημοψήφισμα είχαν κάνει 20% λάθος και τώρα κάνουν μικρότερο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά να πάμε λίγο στην κοινωνία. Το μήνυμα που δόθηκε είναι ότι χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε να ελπίζουμε στην αλλαγή της πορείας της χώρας. Είτε στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος, που για μας σήμαινε και διαπλοκή, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει έλλειμμα δημοκρατίας και έλλειμμα οικονομίας. Δεν έχουμε κάποιες, αν θέλετε, συνθηματικές φιγούρες, κάποια ξύλινα γράμματα τα οποία πολεμάμε. Η διαπλοκή στην Ελλάδα σημαίνει ότι η δικιά μου δουλειά δεν θα πιάσει τόπο, γιατί δεν θα προοδεύσω με αξιοκρατία, αλλά κάποιος άλλος που έχει πέρασμα θα με καπελώσει, ή σημαίνει ότι δεν θα αμυφθώ ή δεν θα πάρω ένα διαγωνισμό στο δημόσιο γιατί κάποιο, ή στον ιδιωτικό τομέα, γιατί κάποιος άλλος που έχει πέρασμα θα με καπελώσει. Και είναι παντού αυτό που περιγράφεται. Αυτό δεν είναι μόνο βέβαια στη δουλειά. Και κυρίως το θέμα της υγείας. Είναι στην υγεία, είναι στην παιδεία. Να δούμε λίγο τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Και του κυρίου Μαϊμαράκη. Και του κυρίου Μαϊμαράκη. Μαζί για να δώσουμε τροφή για κουβέντα. Αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα είναι για το τι είπαν ακριβώς, έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη μεγάλη νίκη. Για αυτή την καθαρή νίκη. Αυτή η νίκη είναι νίκη του λαού. Δώσαμε μια σκληρή και δύσκολη μάχη και αισθάνομαι σήμερα δικαιωμένος, γιατί ο ελληνικός λαός έδωσε μια καθαρή εντολή να συνεχίσουμε να παλεύουμε και μέσα και έξω από τη χώρα για να σηκώσουμε ψηλά την περηφάνεια του λαού μας μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Ο ελληνικός λαός έδωσε καθαρή εντολή να ξεμπερδεύουμε με όλα όσα μας κρατάνε κολλημένους στο χθες και να συνεχίσουμε τον όμορφο αγώνα
τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες, τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες, να καταφέρουμε να βάλουμε μπροστά το δίκιο του λαού μας απέναντι σε ασύμμετρες δυνάμεις και σε εχθρούς με μεγαλύτερες δυνάμεις από μας. Κι όμως καταφέραμε η σημαία η ελληνική να κυματίζει όχι μόνο στις πλατείες της Ελλάδας, αλλά και στις μεγάλες πλατείες όλης της Ευρώπης. Ολοκληρώθηκε μια εκλογική μάχη, την οποία δώσαμε με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια, πολιτισμένα. Το εκλογικό αποτέλεσμα φαίνεται ότι διαμορφώνεται ολοκληρωμένα με την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα. Τον συγχαίρω και του καλώ να σχηματίσει την κυβέρνηση που πρέπει, να έρθει στην Βουλή και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Όσον αφορά τα σωματικά, εσείς θα παραμείνετε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή θα ξεκινήσετε τη διαδικασία? Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι το Γενάρη κάποιοι νομίζαν ότι θα διαλυθούμε και τώρα νομίζαν ότι θα μας τελειώσουν. Η Νέα Δημοκρατία ούτε διαλύθηκε ούτε τελειώνει. Είναι ένα κόμμα που αποδεικνύει ότι είναι ένα ζωντανός πολιτικός οργανισμός, πυλώνας της δημοκρατίας και εγγύηση για τη σταθερότητα, την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, το μέλλον του τόπου. Και έτσι παραμένει. Έχει τις διαδικασίες δημοκρατικές και όλα αυτά τα συζητήσουμε στην ώρα τους. Αυτό που προέχει είναι να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, να δούμε τα προβλήματα της Δευτέρας και να προχωρήσουμε. Έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα? Έχετε καμιά τέτοια πληροφορία? Γιατί εγώ δεν έχω. Δεν έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα? Όταν ξεκινήσαμε πριν 5 εβδομάδες, το αποτέλεσμα πιστεύαμε ότι θα ήταν ακόμα χειρότερο. Γι' αυτό, όπως θυμάστε, δημοσίωσε κάποιο ότι δεν χρειαζόταν να γίνουν και εκλογές και να μπει σε ταλαιπωρία η χώρα. Φαίνεται ότι σε 6 μήνες οι πολίτες δεν άλλαξαν γνώμη. Φαίνεται ότι τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε και ανέβασε πάρα πολύ το ποσοστό της από ό,τι καταγραφόταν δημοσκοπικά. Και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω κυρίως τους ανώνυμους νεοδημοκράτες που με θέρμη, με πίστη, με αυταπάρνηση έδωσαν αυτή τη μάχη και ανέβασαν τον βαθμό αυτοπεποίθησης και έδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εγγύηση για το μέλλον. Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο κύριος Βαγγέλης Μημαράκης μετά την δημοσίευση, ουσιαστικά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων από την εκλογική αυτή διαδικασία. Στην κουβέντα την οποία ανοίξαμε με τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, προσθέθηκε ένας ακόμη φιλοξενούμενος, το οποίο απευθύνομαι τηλεοπτική πρόσκληση και τη δέχτηκε, είναι ο κύριος Αριστίδης Φωκάς, βουλευτής της Ένωσης Κεντρών στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια, καλώς ήρθατε, κύριε Φωκά. Καλώς σας βρήκα. Συγχαρητήρια. Και στην ίδια περιφέρεια με τον κύριο Φάμελο. Ναι. Έτσι, στη Β' Θεσσαλονίκης. Να ζητήσουμε το πρώτο σχόλιο από εσάς. Πώς είδατε το αποτέλεσμα και αν το περιμένατε? Κοιτάξτε, η εκτίμηση που έγινε στο αποτέλεσμα το χθεσινό με βρίσκει έκπληκτο για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τόσο υψηλά ποσοστά. Δεν μπορεί να δώσει κάποιος μια συγκεκριμένη απάντηση στο ερώτημα γιατί συνεχίσανε και ψηφίσανε τόσοι το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ήμασταν περίπου πρώμια εβδομάδας περίπου στο 5-6% σαν Ένωση Κεντρών. Αλλά το τελευταίο διάστημα, λόγω της πόλωσης που δείξανε οι δημοσκοπήσεις, που δείχνανε πολύ κοντά τα δύο κόμματα ενώ δεν ήταν, έτσι, φύγανε αρκετοί ψηφοφόροι από την Ένωση Κεντρών. Και γι' αυτό πάλι καλά πήραμε το 3,7%. Εσείς ήσασταν σίγουροι ότι θα μπείτε στη Βουλή? Είχατε δημοσκοπήσεις δικές σας οι οποίες έδειχναν κάτι διαφορετικό σε σχέση? Είχαμε μετρήσεις και πιστεύαμε ότι μπορούμε να πάρουμε 15 συμβουλευτές. Συν 15 βουλευτές να πάμε. Απλώς η 9 μια χαρά είναι. Έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλη χαρά του Προέδρου μας, του Βασίλη Λεβέντη, που μετά από έναν αγώνα 30 ετών κατάφερε να μπει στη Βουλή. Μετά από πόλεμο που δέχτηκε, το ξέρετε πολύ καλά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 30 χρόνια, και τώρα ήρθε η ώρα να μπει στη Βουλή.
Είναι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Κύριε Βάμελα, δεν ξέρω η δική σας άποψη ποια είναι για τον κόσμο ο οποίος επέλεξε 30 χρόνια μετά να δώσει την ευκαιρία σε ένα κόμμα σαν την Ένωση Κεντρών να μπει στη Βουλή. Να σου πω την αλήθεια, η δικιά μου άποψη είναι ότι είναι άλλο το συμπέρασμα των εκλογών και δεν έχει να κάνει με την Ένωση Κεντρών και την είσοδό της. Και νομίζω ότι θα υποτιμήσω όλη την εκλογική διαδικασία αν ασχοληθούμε με την Ένωση Κεντρών ως βασικό στοιχείο της σημερινής συζήτησης. Νομίζω ότι η Ένωση Κεντρών πρέπει να αποδείξει μέσα στη Βουλή πράγματα που δεν έχει αποδείξει μέχρι τώρα. Είναι προφανές ότι έχει αποτελέσει το καταφύγιο ανθρώπων οι οποίοι δεν βρήκαν λύση και δεν βρήκαν αξιόπιστη την υπόλοιπη πολιτική σκηνή. Ενώ στο επίπεδο των εκλογέων, όχι στο επίπεδο των αιρετών, γιατί τα πολιτικά πρόσωπα της Ένωσης Κεντρών θα πρέπει να αποδείξουν και αυτά. Μέσα στη Βουλή, αλλά και στην δραστηριότητα του νομού. Είναι η πρώτη τους φορά. Δεν μας δόθηκε ευκαιρία. Δεν τους δόθηκε ποτέ ξανά η ευκαιρία. Υπάρχει απειρία, έτσι. Εγώ έτσι κι αλλιώς αυτό είπα. Ναι. Βέβαια, επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τη δική μου ανάγνωση πολιτικής, η πολιτική δεν είναι ο κοινοβουλευτισμός μόνο. Η πολιτική είναι ο ενεργός πολίτης σε όλες τις εκφράσεις του. Αυτό σημαίνει στη γειτονιά, στο αθλητικό σύλλογο, σημαίνει στο Δήμο, σημαίνει στα επαγγελματικά επιμελητήρια. Δεν γνωρίζω τους συναδέλφους και άρα δεν μπορώ να τους κρίνω γιατί δεν τους έχω συναντήσει σε αυτόν τον κοινωνικό στίβο. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω τι άποψη είχαν για το κίνημα του νερού της Θεσσαλονίκης ή για το άνοιγμα της ΕΡΤ ή για όλα αυτά τα οποία διεκδικήσαμε τόσα χρόνια στην πόλη και προσπαθούμε να τα κάνουμε καλύτερα για τη ζωή της πόλης ή στην αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και κρατάω μια επιφύλαξη και λέω ότι η πραγματική πολιτική λειτουργία της Ένωσης Κεντρών θα φανεί στη Βουλή. Κύριε Φωκά, εσείς σήμερα στην προσωπική σας σελίδα στο Facebook αναρτήσατε ένα κείμενο στο οποίο, με το οποίο μάλλον ξεκινάτε με την έκφρασή σας «Δεν είμαστε επαγγελματίες βουλευτές εμείς». Δεν είμαστε. Είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου. Του μεροκάματου, του μόχθου. Αν δείτε τις λίστες μας, ποια άτομα μπήκαν τελικά και είχε να διαλέξει ο Πρόεδρος. Είχε να διαλέξει πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, από το ΛΑΟΣ. Βέβαια, ναι, είχαμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι στη Θεσσαλονίκη. Όχι Θεσσαλονίκη. Θα με ενδιαφέρουν τα ονόματα αυτά. Βέβαια, ναι. Πολύ ευχαρίστω να τα πω. Υπήρχαν πολλά άτομα, περίπου 25 πρώην βουλευτές και υπουργοί. Από ποιες περιοχές της χώρας ήταν πανελλαδικός. Αυτά τα ξέρει ο Πρόεδρος, ο Βασίλης Λεβέντης. Να σας γνωρίσουμε εσάς, κύριε Φωκάλη, καλύτερα. Θα τα λέτε σε πολύ συχνά, κύριε Φαβέλη. Μένω άφωνος. Είμαι σίγουρο αυτό, γιατί θα συνεργαστείτε εξαιρετικά. Για το λόγο ότι ήμουν στα γραφεία, πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Είχαμε πανελλαδικώς 3.000 αιτήσεις υποψηφιότητων. Πάντως και αυτό θέλει να μιλήσει πάνω σε αυτό που είπατε. Μα το είπα. Το γιατί είπα. Κάποιοι ψάχνουν ή καταφύγιο ή από την άλλη σου λέει ο άλλος, οπ, βρήκα χώρο που μπορεί να πας και πάει να γίνω βουλευτής εκεί. Ακριβώς. Αυτό είναι. Της κοινωνίας υπάρχει και απελπισία και αναξιοπιστία για την πολιτική. Και όλα αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε. Και πρέπει να τα αλλάξουμε και εμείς τώρα, ως κυβέρνηση, επιλέγουμε μια διαφορετική πορεία του πολιτικού συστήματος. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστεί ο κύριος Λεβέντης για το αποτέλεσμα. Πρέπει να προβληματιστούν τα υπόλοιπα κόμματα. Μα αυτό ακριβώς σας λέω. Καταλάβατε πώς το λέω. Έτσι, για να τώρα, προσέξτε, τα κόμματα προφανώς δεν είναι μπέστες χίλια, λέστε. Ή δεν πρέπει να είναι. Αλλά δεν είναι και αποφασίζει ο αρχηγός. Αν είναι δυνατόν, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο έχει γίνει γνωστό από την τηλεόραση, το οποίο δεν έχει ασκήσει πολιτική και αποφασίζει αυτό για το τι ψηφοδέλτιο θα κατεβάσει. Πρέπει λοιπόν να αποδείξει επί της ουσίας, γιατί εγώ βάζω ερωτηματικό. Δεν βάζω χ, δεν διαγράφω, για να το γνωρίζω τώρα τον συνάδελφο. Λέω ότι στην πολιτική λοιπόν πρέπει να αποδείξετε. Και λέω ένα παράδειγμα. Τι άποψη έχει η Ένωση Κεντρών για την ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης? Ωραία, εντάξει, για τα παράδειγμα, για να καταλαβαίνουμε και να γνωριζόμαστε. Κύριε Φωκά, θα σας πω. Καταρχήν, ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι μόνος του. Έχει πολύ δυνατή ομάδα στην Αθήνα που παίρνουν από κοινού τις αποφάσεις το τι θα κάνουν. Και αποφασίσαν από κοινού να μην συμπεριλάβουν στα ψηφοδέλτια κανέναν πρώην βουλευτή και υπουργό. Για το λόγο τους θεωρεί φθαρμένους, σίγουρα φθαρμένους, και θέλει να βάλει νέα άτομα στον αγώνα που κάνει για να εξαλείψει η πατρίδα από τις παθογένειες που έχουμε εδώ και χρόνια. Μάλιστα, είναι μεγάλος δώρος βέβαια και θα το γνωρίζετε καλά ότι επέλεξε συγγενικά του πρόσωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας να εντάξει μέσα στο ψηφοδέλτιο. Τα είδατε πουθενά? Δεν ξέρω, εσάς σας ρωτώ. Εγώ δεν τα είδα πουθενά. Δεν τα είδατε? Δεν τα είδα πουθενά. Στα ψηφοδέλτια ήταν, αλλά σε μία εκλογή μεστής. Και έχει αξιόλογα μέλη, δηλαδή στην οικογένειά του, δεν χρειάζεται να τον υπερασπιστώ εγώ. Έχει αξιόλογα μέλη. Ναι. Ήταν συνωνυμίες, δηλαδή όλα αυτά τα ονόματα είναι συγγενικά του πρόσωπα. Πώς? Όπως η σύζυγός του, που κάνει τεράστια δουλειά, αφανής ήρωας,
όλα αυτά τα χρόνια, τα 25 χρόνια, που είναι Ένωση Κεντρών. Αυτό όταν, δεν σημαίνει όταν ότι κλείνει, πρέπει, ναι, πολιτικά το λέω καθαρά έτσι, να είναι πολύ αγώνα πραγματικό. Γιατί, μάλιστα, αυτό, φαίνεται, γιατί αυτό έρχεται να συναντήσει το επιχείρημα της οικογενοκρατίας. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Κάτι το οποίο έφυγε χρόνια ο ίδιος. Ήταν πολύ εύκολο να τους βάλει στην Αλφα Αθηνών, να τους βάλει σε εκλόγιμες θέσεις. Αν δεν τους έβαλε σε εκλόγιμα, άρα δεν επαναφέρεται αυτό το οποίο λέτε. Σε έξι μήνες θα είστε βουλευτής για έξι μήνες. Γιατί είπε ο πρόεδρός σας ότι κάθε έξι μήνες θα αλλάζετε βουλευτές. Για να πάρουμε εμπειρίες. Είμαστε όλοι καινούρια στελέχη, πολύ αξιόλογα άτομα. Να σας πω εγώ μόνο επιγραμματικά για τη Β' Θεσσαλονίκη. Ο κύριος δεν με ξέρει βέβαια, είμαι ο Φωκάς Αριστίδης με έπιπλα, ναι, χρόνια έπιπλα και κοινωνικό έργο προσφέρω. Αυτά μπορούμε να τα πούμε αργότερα. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως, για να σας γνωρίσουμε, να μας δώσετε λίγα περισσότερα στοιχεία για την ιδιότητά σας, τις ανασχολίες σας. Καινούριο κόμμα, καινούριο κόμμα στη Βουλή. Στη Βουλή. Ωραία. Να σας ρωτήσουμε. Δεύτερος είναι ο Κώστας Μπουκουβάλας, ένα αξιόλογο παλικάρι που έχουν μεταφορική εταιρεία. Τρίτος είναι ο Γιάννης ο Βαλερής. Φαντάζομαι θα τον έχετε ακουστά. Είναι ιατρός, επιστήμονας, έχει κέντρα ακτινολογικά, κάνει εξετάσεις με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο και ο ίδιος. Έχουμε αξιόλογα άτομα. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς περιμένατε ναι, να εκλεγείτε. Και πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει από το μαγαζί όπου πουλάει έπλα και μπαίνει μέσα στη Βουλή και έρχεται αντιμέτωπος με μια ολοκένουργια πραγματικότητα που το γνωστικό της αντικείμενο δεν είναι και τόσο οικείο σε αυτόν. Ωραία, θα σας απαντήσω. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω τον Βασίλη Λεβέντη πάρα πολλά χρόνια. Από τη δεκαετία του 90. Είμαι ψηφοφόρος του, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι βέβαια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο διάστημα, πριν δύο μήνες περίπου, που φαινόταν η δουλειά θα πάει για εκλογές, όταν ξεκίνησε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες, έβαλα και εγώ υποψηφιότητα. Έμαθα ότι είμαι επικεφαλής του ψηφοδελτίου και ευχαριστώ τον Βασίλη Λεβέντη, μόλις την Τετάρτη που είχαμε τη συνέντευξη τύπου. Τη Δευτέρα ήμασταν στο Βελίδιο, πήγε την κεντρική ομιλία, ο πρόεδρος ήταν γεμάτη αίθουσα. Ναι. Και Τετάρτη είχαμε συνέντευξη τύπου που παρουσίασε τα ψηφοδέλτια. Εγώ θέλω να εκεί να την ημέρα μας είπε, μετά τη συνέντευξη, ποια είναι και η σειρά. Επειδή μένουμε λίγο στο κομμάτι των αριθμών και είπαμε για την Ένωση Κεντρών ότι πήρε 75.000 περισσότερες ψήφους από τις προηγούμενες εκλογές, όταν κύριε Φάμελο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 320.000 ψηφοφόρους αυτές τις εκλογές. Είναι ένα θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Το ποσοστό μπορεί να είναι πάνω κάτω ίδιο. Έτσι, αλλά... Καλά, τώρα, ειλικρινά σας λέω ότι το πρωτεύον ήταν το αποτέλεσμα. Δεν το συζητώ. Και ήταν ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό την ερώτηση την κάνω στο δεύτερο χρόνο και στο πρώτο. Όμως, αλλά τους αναποφάσεις τους του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δεν τους κερδίσατε. Θα σας πω πάρα πολλά. Ήταν ένα αποτέλεσμα κόντρα σε όλους. Ήταν ένα αποτέλεσμα σε μια περίοδο που εκατέρωθεν του πολιτικού φάσματος με βάση την αυτοτοποθέτηση, τον αυτοχαρακτηρισμό. Γιατί πράγματι το πολιτικό φάσμα πλέον χρειάζεται παρακαθορισμό. Εμείς βαλόμεθα με, ας θέλετε, αιτιάσεις αναξιοπιστίας, με μια αποδόμηση συνολική. Νομίζω λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι ήταν κατόρθωμα. Βέβαια, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και τους ψηφοφόρους, δεν το έκανα εισαγωγικά και με συγχωρείτε, και τους ανθρώπους που δούλεψαν. Γιατί είναι τώρα 4 εβδομάδες που πάρα πολλά μέλη και στελέχη δούλεψαν στη Β' Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη που ήμουν εγώ επικεφαλής, το ποσοστό ανέβηκε. Και μάλιστα ανέβηκε ενώ η προηγούμενη πρώτη βουλευτής έχει αποχωρήσει και κατέβηκε, αν θέλετε, κόντρα στο ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει την κοινωνία η οποία μένει. Σε αριθμούς όχι. Να δούμε λοιπόν το θέμα τώρα της μείωσης των αριθμών, αλλά και της αποχής. Ναι, ειδικά της αποχής. Αυτό θα συμπληρώνω. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια αποδόμησης που έγινε από παντού, δεξιά και αριστερά από το πολιτικό φάσμα, γιατί όλοι στοχεύαν την πολιτική ύλη του Αλέξη του Τσίπρα, αλλά ταυτόχρονα και από τα μέσα ενημέρωση και από το εξωτερικό, όλη αυτή η ιστορία δημιούργησε, αν θέλετε, κάτι μετέωρο στην κοινωνική συνείδηση. Πολλοί δίστασαν και αυτή η προσωρινή απαξίωση οδηγήθηκε στο να φύγουν στη θάλασσα, στο να μην πάνε να ψηφίσουν ως ένδειξη αντίδρασης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα σημαντικό. Ακόμα και το ποσοστό της Ένωσης Κεντρέων είναι μια τέτοια ένδειξη, αν θέλετε, της στροφής και της ανάγκης να ξαναγυρίσει η αξιοπιστία και η πολιτική στην πραγματική της. Το πολιτική με πει κεφαλαίο. Γιατί η πολιτική ασκούνταν με πει μικρό. Ήταν η πολιτική που μπορεί να τη λέμε διαπλοκή στο επίπεδο των μεγάλων προβλημάτων, αλλά είναι και λογική να πάρω ένα τηλέφωνο για να μπορέσω ακόμα και να σβήσω μια κλίση. Είναι να πάρω ένα τηλέφωνο για να φύγει ο κάδος από το σπίτι, ή να πάρω ένα τηλέφωνο για να πάρει μεταγραφή το παιδί μου. Είναι μικρά πράγματα που μας βαραίνουν. Για να ξαναγυρίσει όμως η αξιοπιστία στην πολιτική, θεωρώ ότι δεν αρκούν μόνο οι κεντρικές πολιτικές κινήσεις. Που πρέπει να είναι εμφανείς, πρέπει κάποιος να πληρώσει για τα οικονομικά σκάνδαλα. Και να πληρώσει συγκεκριμένα. Πρέπει να γυρίσουν λεφτά στα ταμεία.
πρέπει να αλλάξουν λειτουργίες του δημοσίου για να κάνει ο άνθρωπος πιο εύκολα τη δουλειά του. Γιατί αυτά μας βαραίνουν όλους. Τα λέμε εδώ και πολλά χρόνια. Και σαν επαγγελματία σας το λέω, αλλά δεν άλλαξαν. Πώς θα γίνει στην πράξη? Αυτό στην πράξη λοιπόν. Εμείς θέλουμε τον τρόπο να το δούμε και να το χειροκροτήσουμε. Η άποψή μου λοιπόν είναι εξής. Πέρα από το τι θα κάνει ο Υπουργός κατά της διαφθοράς, ναι, που είναι ο ίδιος και παραμένει και στην υπηρεσία και κυβέρνηση, πέρα από το τι θα γίνει στα σκάνδαλα της Αγροτικής Τράπεζας, παραδείγματος χάρη, πέρα από το τι λεφτά θα φέρει το ΣΔΟ επιφόρο διαφυγή και τη λίστα Αλγκάρτ, είναι προφανές ότι αυτά συνεχίζουν, δεν σταματήσαν ποτέ και ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Χρειαζόμαστε δύο μεγάλες αλλαγές. Η μία είναι η μεταρρύθμιση του κράτους. Μεγάλο στοίχημα. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας από την επιχείρησή μας ή από το σπίτι μας. Ούτε καν να πάμε σε 10 γραφεία για να πάρουμε ένα χαρτί και να το σφραγίσουμε 10 φορές. Ταυτόχρονα όμως, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και μια άλλη λύση. Που είναι η λύση της πραγματικής αποκέντρωσης. Που είναι η λύση του χώρου από τον οποίο προέρχομαι. Αν ο πολίτης του δοθεί ρόλος να συμμετέχει στην αυτοδιοίκηση και να αποφασίζει και βλέπει ότι αυτό πιάνει τόπο και δεν είναι η αυτοδιοίκηση στο μακρύ χέρι του κράτους, δηλαδή κάτι μακρινό το οποίο πρέπει να αποφάσει μακριά από αυτόν. Έχουμε δηλαδή κοινότητες τώρα με τον Καλλικράτη 10.000. Πώς θα το επιτρέψει η Αθήνα αυτό, κύριε Φάμελ? Όχι, δεν το επιτρέψει η Αθήνα. Θα αλλάξει το σύστημα της αυτοδιοίκησης. Και σας το λέω γιατί και σαν μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης. Αλλά θα αλλάξει τι εννοείται, πιο συγκεκριμένα? Υπάρχει έτσι κι αλλιώς μια επιτροπή στη Βουλή η οποία έχει να κάνει με την αλλαγή του Καλλικράτη. Ναι. Ένα παράδειγμα τώρα, γιατί δεν είναι το μόνο, το καταλαβαίνετε. Αυτό το παράδειγμα λοιπόν λέει ότι αν δοθούν αρμοδιότητες και προϋπολογισμοί στις κοινότητες, δηλαδή στα κύτταρα των 10.000 κατοίκων, των 2.000 κατοίκων, στους τόπους μας δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να γίνει και στα διαμερίσματα. Έτσι ώστε να μειωθεί, αν θέλετε, η εξουσία ενός δημάρχου που βγαίνει και με ενισχυμένη, με πλειοψηφική, με πλειοψηφικό σύστημα βγαίνει ο δήμαρχος, δεν βγαίνει με απλή αναλογική, τότε καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης ίσως αρχίσει να αισθάνεται ότι η λειτουργία του, το να μείνει στον καναπέ και να συμμετέχει σε μια λαϊκή συνέλευση, πιάνει τόπο γιατί θα κάνει καλύτερο το σχολείο του παιδιού του. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να φανούν. Κύριε Φωκά, μονοπολούμε λίγο τον κύριο Φάμελο, γιατί είναι στο κυβερνητικό στρατόπεδο και θέλουμε αποφάσεις. Κάποιες απαντήσεις για το πώς θα γίνουν όλα αυτά. Πάω να βρω τον γιατρό. Γιατί πρέπει να πάω στο γιατρείο του? Γιατί να μην μπορώ να πάω να κάνω την επέμβασή μου και πρέπει να δώσω το φακελάκι? Και μάλιστα, παραμένουν αυτά και το ξέρετε πίσω. Και μάλιστα το ραντεβού, εγώ θα λέω ότι πρέπει να το κλείνετε ηλεκτρονικά πια. Δεν ανάγκη καν να πηγαίνετε. Δεν διαφωνώ καθόλου. Γιατί πρέπει για να γνωρίσει το καλά με τον γιατρό για να με εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τον κύριο Φάμελο. Θα μπορέσει να καταλάβει ο πολίτης τη διαφορά ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις έτσι όπως ορίζεται το περιεχόμενο της λέξης και το καταλαβαίνουμε στα ελληνικά όλοι και τα μέτρα? Διότι αυτά τα δύο μπερδεύτηκαν. Και μπερδεύτηκαν άσχημα μέσα στο μνημόνιο, κύριε Φάμελε. Ή που θα μιλήσουμε για μεταρρυθμίσεις, για τομές, για να καταλάβουμε την ειδοποιώ διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο και με ποιον τρόπο θα γίνει, να μας το εξηγήσετε. Και πώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν ταυτοχρόνως με τη λήψη μέτρων τα οποία έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο ενός μνημονίου, το οποίο σε 95 μέρες θα πρέπει να εφαρμοστεί το 56% της συμφωνίας, έτσι, μέχρι και τον Ιούνιο ουσιαστικά. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι, σχεδόν το μισό μνημόνιο, θα πρέπει να εφαρμοστεί και το πιο σκληρό μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε μπροστά μας την αξιολόγηση του Οκτωβρίου, τον εργομό της Τρόικα, την δεύτερη αξιολόγηση που έρχεται το Πάσχα. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία θα τρέχουν και θυμίζουν ένα σπριν φοβερό που πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση σε επίπεδο πιστότητας, μπορούν ταυτοχρόνως να τρέχουν και αυτές οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες εσείς ευαγγελίζεστε ότι θα πρέπει να γίνουν, παρακαλώ. Όπως τα λέτε, ίσως εξηγεί το γεγονός γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τέτοιο ποσοστό. Ίσως επειδή υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Επειδή έχουμε ερώτηση για το πώς θα αντιπολιτευτείτε, για το τι λαός αποφάσισε να σε δω τώρα. Έτσι, το υπέγραψες, προχώρα. Ας σε δώσουμε τον λόγο στον κύριο Φάμελο. Εντάξει, εμένα μου κάνει να μην διώ αυτό, γιατί εμείς το ζητήσαμε. Δεν φοβηθήκαμε την ευθύνη και επιλέξαμε την ευθύνη. Και την επιλέξαμε και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν κάνουμε τώρα ένα flashback, θα δείτε πόσος λίγος χρόνος πέρασε. Για να γίνουν οι εκλογές, να τελειώσει το πολιτικό πρόβλημα, οι 125 βουλευτές να γίνουν 155, γιατί αυτό πετύχαμε μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, και αυτό έγινε χωρίς να κοιτάμε το συμφέρον του κόμματος, αλλά και το συμφέρον της κοινωνίας. Όμως, πάμε στο διατάφτα. Αυτά τα δύο πράγματα πώς θα τρέξουν? Μεταρρυθμίσεις είναι, μέτρα. Είναι υποχρεωτικό να γίνει έτσι. Εμείς δεσμευτήκαμε ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Η ποιοτική διαφορά που έκανε την ελληνική κοινωνία να επιλέξει τον Αλέξη τον Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί αυτό είναι το άμεσα εφαρμόσιμο κυβερνητικό σχήμα, είναι ότι δεν θα εφάρμοζε ένα μνημόνιο μόνο μέτρα που θα έκανε οποιοδήποτε, ο κ. Μεμαράκης εν προκειμένου, και όλη η ομάδα η οποία θα διαπραγματευόταν και αρνητικά, με απολύσεις δηλαδή και με μειώσεις μισθών, αλλά δεσμεύτηκε και απέδειξε ότι μπορεί να αλλάζει το μνημόνιο στην πράξη και μπορεί ταυτόχρονα να καθαρίζει και το παλιό πολιτικό σύστημα.
Είναι προφανές ότι η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων αποτελεί μία λύση και για τα ζητήματα της κοινωνίας και της οικονομίας, άρα συνδέεται με αυτό που εμείς λέμε αντίμετρα. Πρακτικά, αν που θα εφαρμοστεί άμεσα η διαδικασία για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου πετρελαίου ναι. και καυσίμων, ναι. θα φέρει ταυτόχρονα και καλύτερη λειτουργία του κράτους και περισσότερα έσοδα και αναδιανομή, γιατί τα έσοδα που θα μαζέψουμε από τον λαθρεμπορίο ξέρει πολύ καλά γιατί του είναι η έρευνα στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, δηλαδή, πρακτικά. Μη φοβόμαστε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, γιατί είναι τα εργαλεία της κοινωνικής αναδιανομής. Εμείς θέλουμε τα λεφτά που θα μαζευτούν από όλες αυτές τις διαδικασίες, είτε εξοικονόμηση, είτε από φοροδιαφυγή και απώλεια πόρων, να επιστρέψουν και να τροφοδοτήσουν τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την κρίση πρώτα απ' όλα. Συμπληρώσω λίγο την ερώτηση της Μαρίας όμως. Μνημόνιο σημαίνει για τον κόσμο μέχρι τώρα, δεν μιλάω για το Μνημόνιο 3, μείωση συντάξεων, μείωση κατάργηση του ΕΚΑΣ που ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Και μείωση γενικά του εισοδήματος. Συνέχιση το του ένφια. Έτσι, ο ένφια παραμένει κτλ. Αυτό τι ισοδύναμο μπορεί να βρει όταν σου λένε να παίξω σφίξε και άλλο το ζωνάρι. Νομίζω ότι είναι απλό. τα έσοδα της λίστας Λαγκάρτ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπηρεσιακού αναπληρωτή υπουργού, που είναι και ο προηγούμενος δηλαδή οικονομικών, του κ. Αλεξιάδη, προσδιορίζονται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο, αν τροφοδοτήσει παραδείγματος χάρη τα ασφαλιστικά ταμεία, σημαίνει λύση του ασφαλιστικού προβλήματος. Πρακτικά σας λέω με ένα παράδειγμα, διότι δεν είναι το μόνο. Έχουμε 5,5 δισεκατομμύρια. Ναι, είναι τελείως θεωρητικό. Ναι, ναι, ναι. Απολύτως. Λέω ότι έχουμε 5,5 δισεκατομμύρια. Πέντε χρόνια περάσανε και ναι. πήρανε 35 εκατομμύρια. Σε πέντε χρόνια. Ναι. Ναι. Λέτε για τη λίστα Λαγκάρτ. Για τη λίστα Λαγκάρτ, ναι, δεν πρόκειται να τελειώσει. Τη λίστα Λαγκάρτ την καθάρισε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς άλλος δεν είχε ακουμπήσει και δεν είχε δημιουργήσει έσοδα. Ολοκληρώστε, κύριε Φάμελ, και υπήρχαν ναι, για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φάμελ. Λέω λοιπόν πολύ απλά ότι η δυνατότητα δημιουργίας νέων εσόδων στην λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας είναι αυτή η οποία θα τροφοδοτήσει τα κοινωνικά αντίμετρα. Δεν είναι απλό πράγμα. Νομίζω ότι η επιλογή του κόσμου να έχει κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα σημαίνει ότι εγώ θέλω και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να έχω έναν πολιτικό ο οποίος δεν έχει εξαρτήσεις, δεν είναι άνθρωπος στο μίντια, μπορεί να αλλάζει, μπορεί να κρίνεται και να εφαρμόζει πολιτικές. Τον θέλω στην Ευρώπη γιατί τόλμησε να τους μιλήσει. Άρα το χρέος αυτός να τον διαπραγματευτεί. Και είναι ευθύνη μεγάλη αυτή. Δεν είναι για μας συγχωροχάρτη. Ξέρουμε ότι αλλάξει την καθημερινότητα την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει συγχωροχάρτη. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει συγχωροχάρτη. Και δεν υπάρχει συγχωροχάρτη ούτε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουμε πάρα πολλές απαιτήσεις κι εμείς. Γιατί πρακτικά θέλουμε όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε από όλους να κρατηθεί η κυβέρνηση. Όταν έφυγαν 30-35 βουλευτές, ναι. αισθανθήκαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και έπρεπε να κρατήσουμε εμείς την κοινοβουλευτική ομάδα και το κάναμε. Κύριε Φωκά, αυτά όλα που περιγράφει ο κύριος Φάμελος, τα οποία θα γίνουν και αυτό που ρώτησε και η Μαρία στις 95 μέρες, πώς θα τα αντιμετωπίσετε ως ένα κόμμα που είναι πολύ θα ψηφίσετε απλό. Θετικά, θα ψηφίσετε αρνητικά. Θα, θα δώσουμε ψήφο ανοχής. Ψήφο ανοχής. Βέβαια, αρκεί να περάσουν κάποιες από τις θέσεις μας για αρχή. Και εμείς θα τους δώσουμε τους βουλευτές μας. Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Όπως είναι οι τριπλές και τετραπλές συντάξεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 3, 4 και 5 συντάξεις. Όλοι πρέπει να παίρνουμε από μία σύνταξη και με πλαφόν τα 1.500 ευρώ. Όπως επίσης οι πρόωρες συντάξεις, τέλος. Δεν μπορούν να παίρνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας στα 45 και στα 50 σύνταξη. Καταρχήν είναι άδικο για τον ίδιο τους τον εαυτό. Γιατί από μόνοι τους βγαίνουν από την αγορά εργασίας. Είναι κρίμα και για τη ζωή τους. Μάλιστα. Πρέπει όλοι να πάρουν σύνταξη στα 65, ό,τι προβλέπει. Ο κύριος Λεβέντης τον ακούσαμε χθες στην δήλωσή και του. Και άλλα εύκολα πράγματα. Ότι δεν θα μακροημερεύσει η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνουν ευρύτερες συνεργασίες και στο πλαίσιο αυτών, εσείς τίνετε χείρα φιλίας στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Αρκεί να περάσουν κάποιες θέσεις μας. Ο κύριος Λεβέντης έτσι κι αλλιώς έχει το χάρισμα να βλέπει μπροστά. Προβλέπει, παίρνοντας τα δεδομένα πάντα τη στιγμή, τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Για να το λέει ο Λεβέντης, πάει να πει ότι έτσι είναι και θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί 25 χρόνια ο λαός μας δεν τον πίστευε. Γιατί... Και το λέω και το πίστευα με την έννοια δεν του δίνει το δικαίωμα να μπει στη Βουλή όπως έκανε τώρα. Ναι, γιατί όλα τα κανάλια το χλεβάζανε. Τον είχαν. Και δεν κάνω κομμάτι μόνο τα κανάλια. Όμως. Ο λαός ψηφίζει. Ο λαός ψηφίζει. Με αυτό το σκεπτικό και δημοσκοπήσεις δίνανε άλλα αποτελέσματα και άλλα βγήκανε. Καταλάβατε τι λέω. Τι είπε στραβό όλα αυτά τα 25 χρόνια. Τι είπε στραβό. Τίποτα. Ό,τι έλεγε. Εσείς που αποδίδετε μέσα. Το γεγονός, λοιπόν. Εσείς το αποδίδετε αποκλειστικά και μόνο στο ότι λιδωρήθηκε από τα κανάλια 100%. Και αυτό επηρέασε το εκλογικό σώμα, γι' αυτό και δεν του δόθηκε. Δεν του δόθηκε βήμα σε μεγάλο βήμα, κανάλι. Μάλιστα.
έπαψε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα κατά την άποψή σας αυτή η συμπεριφορά εκ μέρους των καναλιών και άλλαξε η γνώμη του εν λόγω εκλογικού σώματος. Κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι καταλάβανε το λάθος τους και τον βγάζανε σε κάποιες εκπομπές. Και από εκεί και πέρα υπήρξε και πολύ μεγάλη ομάδα. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι η περίπτωση Μιχαλολιάκου έρχεται σαν αντεπιχείρημα και εξαϊλώνει αυτό το οποίο λέτε, ο οποίος σε έναν άτυπο αποκλεισμό από την δημόσια εικόνα και του μακρές θέσεις, και μακριές θέσεις ακριβώς, έχει καταφέρει να είναι τρίτο κόμμα. Η περίπτωση Χρυσής Αυγής είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα σας απαντήσω για τη Χρυσή Αυγή. Για το Βασίλη Λεβέντη έχει μια ομάδα νέων μέσω Facebook και διαδικτύου. Ναι. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και μπορέσαμε και προβάλαμε κάποιες βιντεάκια. Για τη Χρυσή Αυγή είναι πάλι ένα μεγάλο ερωτηματικό πώς παίρνει αυτό το ποσοστό. Δεν μπορεί να υπάρχουν 8% άνθρωποι που να λένε έξω από το ευρώ, έξω από εκεί. Τι θα πει δεν μπορεί, υπάρχουν. Υπάρχουν όμως. Ναι. Υπάρχουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μήπως επειδή εμείς τα τελευταία χρόνια μέσα στην κρίση τους κάνουν να σχέτονται έτσι αρνητικά. Το πολιτικό σύστημα εννοώ εμείς. Είναι αυτό που εξηγήσατε προηγουμένως, κύριε Φάμελ. Νομίζω ότι το συζητήσαμε αρκετά. Είναι προφανές ότι η διάρρηξη της κοινωνίας μας, που ξεκινάει από τα βασικά προβλήματα της απασχόλησης, αλλά και το αγνώστο για το αύριο, όταν δεν ξέρεις αν το παιδί σου θα έχει σχολείο, όταν δεν ξέρεις αν θα έχει δουλειά αύριο, όταν δεν ξέρεις αν έχει βασικά θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Όλο αυτό που δημιούργησε πράγματι η οικονομική κρίση οδήγησε σε μια κοινωνική κρίση και σε μια διάρρηξη κοινωνικής συνοχής. Ο φασισμός δημιουργείται από τις αντιθέσεις και από τη φτώχεια. Και νομίζω ότι πρέπει άμεσα, είναι ευθύνη του πολιτικού συστήματος, πέρα από το ιδεολογικό επίπεδο, που σαφώς πρέπει να δώσει την πληροφορία μέσα από την παιδεία, γιατί και η καθυστέρηση, αν θέλετε, και η υστέρηση κάποιων δομών παιδείας έχει συμβάλει σε αυτά τα νεοναζιστικά μορφώματα. Όμως πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα είναι στο επίπεδο της οικονομίας μας. Και αυτό πρέπει να αποκλείεται κάποιος. Μα είναι προφανές αυτό. Το πρόβλημα είναι προφανές στον υπερευρωπαϊκό. Ο νεοφιλελευθερισμός και το δόγμα της λιτότητας έχει οδηγήσει σε αυτά τα διέξοδα, γιατί πρακτικά η χριστιανοδημοκρατία και η σοσιαλδημοκρατία απέτυχαν. Και η αποτυχία αυτή τελικά έχει οδηγήσει σε μια κατάρρευση την ίδια την κοινωνία. Τα άκρα της κοινωνίας λοιπόν, οι άνθρωποι που αποκλείονται, που αισθάνονται τον κοινωνικό αποκλεισμό, με έλλειψη βασικής δημοκρατικής παιδείας και επειδή η δημοκρατία λείπει και τις αποφάσεις, πηγαίνουν στο άκρο αυτό του ναζισμού και υποδηλώνοντας, γιατί υποδηλώνουν τις συνειδήσεις τους. Δεν υπάρχει λύση στους νεοναζί, δεν υπάρχει λύση στο φασισμό. Είναι ευθεία απειλή στη δημοκρατία και στο μέλλον των παιδιών μας. Προφανώς δεν θεωρώ ότι όλοι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής είναι, αν θέλετε, ιδεολογικά ταγμένοι με τον φασισμό. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι μια αντίδραση στην κοινωνία μας και άλλα κόμματα που ανέβηκαν. Αγίωσε οπαδούς όμως. Έχουνε. Ναι, ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι και στη Βόρειο Ελλάδα οι ανοιχτές πόρτες που άφηναν οι συντηρητικές παρατάξεις προς τέτοιες σκέψεις, ας το πούμε έτσι το δόγμα Μπαλτάκου, για να καταλάβετε τι εννοώ, άφηναν περιθώριο να αναπτυχθούν τέτοιες ιδέες στην κοινωνία, επόαζαν το αυγό του φιδιού, γιατί ο ρατσισμός, παραδείγματος χάρη, ή η λανθασμένη διαχείριση του θέματος των μεταναστών. Πέρα από το θέμα του αποκλεισμού από την οικονομία, από την εργασία, από τη δουλειά, είναι και το θέμα των μεταναστών, που η λανθασμένη διαχείριση δημιούργησε εχθρούς μέσα στην κοινωνία, που εποφθαλμιούν τη δουλειά μας ή το σπίτι μας, την ακαιρεότητά μας. Και αυτό το δόγμα που εγώ πιστεύω ειλικρινά, ότι στη Βόρειο Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκπέμπεται μια πολιτική από τη συντηρητική πλευρά του άξονα, που αφήνει ανθρώπους να προσεγγίζουν πιο εύκολα πιο ακροδεξιές λογικές. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τώρα είμαστε όλοι ταγμένοι στην ίδια μεριά, στην επίλυση δηλαδή αυτού του προβλήματος. Αυτό πρέπει να γίνει όμως πρώτα απ' όλα αν αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο. Αν η κοινωνία εξακολουθεί να βλέπει ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, ότι τα κανάλια κάνουν κουμάντα, ότι ανεβοκατεβάζουν ή δημιουργούν πολιτικές, θα μας κλείσει την πόρτα, θα μας γυρίσει την πλάτη. Νομίζω ότι η επιβεβαίωση όμως για τρίτη εκλογική μάχη, γιατί είχαμε τον Ιανουάριο το δημοψήφισμα και τη χθεσινή μέρα. Και ήθελα να ρωτήσω φαρμακερή. Όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Α, όχι. Ο Αλέξος Τσίπρας το είπε. Θα έρθουμε ξανά. Είπε φαρμακερή, έτσι. Θα έρθουμε ξανά και ξανά, γιατί νομίζω ότι τώρα πρακτικά μας δίνεται δυνατότητα να ασκήσουμε πραγματική πολιτική και να κρυφθούμε. Δεν είναι δεδομένο τίποτα. Εγώ δεν θέλω εκ των προτέρων να πω ότι θα τα καταφέρουμε παντού.
Μπορώ να σας πω όμως ότι τώρα πια τα Υπουργεία είναι ελεύθερα, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχει λυθεί το θέμα, αν θέλετε, της ρευστότητας και είναι ελεύθερα να ασκήσουν πολιτικές. Πρέπει ο πολίτης πολύ σύντομα, σας το είπα νωρίτερα, να δει στην καθημερινότητά του αλλαγές στην εξυπηρέτηση και αλλά γρήγορα, και στην αλλαγή γρήγορα του παλιού πολιτικού συστήματος. Κύριε Φάμελε, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει τέλος το μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Αυτή η συζήτηση θεωρείται λήξαν. Από εδώ και πέρα θα συζητάμε αποκλειστικά για το θέμα της συμφωνίας και πώς μπορεί να γίνει μια στοιχειώδης διαπραγμάτευση από αυτό το 10% που υπολείπεται σε σχέση με το 90% που είναι προαποφασισμένο και έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το 10% σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Και εγώ σας ρωτώ το εξής. Τη λαϊκή ετοιμιγορία εσείς την πήρατε και είναι δεδομένο αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε 155 βουλευτές. Είναι μια ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και δεν ξέρω εάν επειδή όλα τα κόμματα συμφώνησαν προεκλογικά ότι χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, εάν λοιπόν και για την εφαρμογή του μνημονίου και γενικότερα για την ανάπτυξη, το οποίο είναι εν τέλει το ζητούμενο, ναι, έτσι, ναι, ναι, για να διαφανεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θεωρείτε λοιπόν ότι οι 155 είναι μπετόν αρμέ, να το θέσω έτσι, για το επόμενο διάστημα σε ό,τι θα ψηφιστεί, ή πάλι θα εμφανιστούν τίποτα καμιά δεκαριά οι οποίοι θα διαφωνούν και θα έχουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια? Καταρχήν να πω ότι η ερώτησή σας με γυρίζει λιγάκι στο παρελθόν, ενώ πριν από τρεις εβδομάδες που συζητάγαμε πάλι για το αν χρειάζεται κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Όχι, γιατί μην ξαναπάμε σε εκλογές να απαλλαγούμε από τα βαρύδια, κύριε Πάμε. Γι' αυτό το λέω. Μια πρώτη παρατήρηση. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να. Εγώ τουλάχιστον οφείλω να πω στους τηλεθεατές σας ότι δεν έχουν τίποτα να ανησυχούν, γιατί και τα δύσκολα τη διαπραγμάτευση περάσανε. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας, αυτό το φουρτουνιασμένο ακροτήρι, αλλά και γιατί έχουμε μια πολύ καλή ετοιμιγορία χθες. Mm-hmm. Και ας κρατήσουμε για σήμερα, πριν αρχίσουμε αύριο τη δουλειά, εννοώ την αίσθηση ότι έχουμε μια ετοιμιγορία που επιλύει και το πολιτικό πρόβλημα και πολύ γρήγορα, μέσα σε μια μέρα. Το δεύτερο. Φτάνουν οι 155. Έζησα, είχα την τύχη και την τιμή πριν από δύο μήνες να ζήσω στιγμές στη Βουλή όπου 115 βουλευτές πήραν αποφάσεις που καθόρισαν πολύ πιο σημαντικά πράγματα, όπως το μέλλον της συμφωνίας. Προφανώς αυτό όθησε και άλλα κόμματα στο να υποστηρίξουν. Δεν περάσαν μόνο οι 115. Καλά, ήταν άλλες οι αναλογίες όμως. Ναι, αλλά προσέξτε. Συγκυριακά ενώ ήταν άλλες οι αναλογίες. Ναι, προσέξτε. Τι να συγκρίνει. 125 ψηφίζαν ως βασικός κορμός τη συμφωνία και τη διαπραγμάτευση. Κυβερνητικά. Ναι. Κυβερνητικά. Και τώρα είναι 155. Άρα. Για, σας αν θέλετε, έχουμε μια πολύ καλύτερη ευκαιρία. Μα η κοινωνία, η κοινωνία το έκανε αυτό. Οι εκλογές το κάνανε. Τώρα, αυτή ήταν η επιλογή. Ωραία. Γιατί κλείνοντας, ζητήσαμε δημοκρατική αλλαγή. Αυτό ζητήσαμε. Κλείνοντας, κύριε Φαμπέρα, θέλω λιγάκι να συμπληρώσω. Ναι. Αν η κοινωνία θέλει κάτι, αν η κοινωνία, παραδείγματος χάρη, θέλει να περάσουμε το νομοσχέδιο για την αλλαγή στα κανάλια, στις άδειες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή στην αλλαγή για τις αμοιβές του πολιτικού συστήματος που θέλουμε να περάσουμε, και είναι ήδη σαν νομοσχέδιο στη Βουλή, δεν νομίζω ότι κάποια από τα υπόλοιπα κόμματα θα τολμήσουν να μην το κάνουν, να μην το ψήσουν. Γιατί το θέλει η κοινωνία. Πάντως, πρακτικά σας λέω ότι 155 είναι η μαγιά και πάνω σε αυτή θα δείτε ότι σε νομοσχέδια που αλλάζουν τη δημοκρατία τη δικιά μας, που την κάνουν πραγματικά ουσιαστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα έχουμε και άλλους πολλούς που θα ψηφίσουν. Για το σχέδιο που είπατε για τα κανάλια, ένα συγκεντρών, μάλλον θα το ψηφίσετε, κύριε Φωκά, με αυτά που όλα μας είπατε προηγουμένως. Ένα συγκεντρών, θα δούμε. Θα μελετήσουμε πώς θα γίνει η δουλειά, ναι, και θα δούμε. Πάντως αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξετε όπου εσείς πιστεύετε. Σίγουρα. Και να περάσουν κάποιες από τις θέσεις μας. Κάτι πολύ λογικό. Δεν θα δίνουμε έτσι τις ψήφους. Μάλιστα. Καλά. Δεν υπάρχει πάντως να πω κάτι ενδεχόμενο. Όταν, επειδή πιθανά και ως καινούριος κοινοβουλευτικός δεν το γνωρίζει, αλλά όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία έχει 155 βουλευτές και έχει ένα πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει η Ένωση Κεντρών για να αρχίσει να είναι αποτελεσματική και να βοηθάει είναι να διαπιστώσει ποια κομμάτια του κυβερνητικού προγράμματος ταιριάζουν με τις θέσεις της. Δεν θα έρθει η κυβέρνηση να εξετάσει το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών. Τις προγραμματικές σας πότε θα τις ακούσουμε, κύριε Φάμελε? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος ο οποίος προβλέπεται είναι τη μεθεπόμενη εβδομάδα για την επόμενη ορκομοσία της Βουλής. Έρχεται και η Τρόικα όμως. Ναι, αλλά πρέπει να ορκιστεί. Υπάρχει το διάταγμα ορκομοσίας της Βουλής για να κλείσουμε για 1 Οκτωβρίου. Πολύ μικρή ερώτηση και στους δύο. Θα είναι διαφορετική η Βουλή χωρίς τη ζωή? Μεταξύ σοβαρά και αστείο, το ρωτάω. Σας το λέω ανοιχτά. Χωρίς τη ζωή είναι η ερώτηση. Αισθάνθηκα πολλές φορές περίεργα ως βουλευτής και ως σύντροφος. Και εμείς γιατί ξενυχτούσαμε χωρίς υπάρχει λόγος. Ήθελα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο κοινοβούλιο, μεγαλύτερη ουσία στη δημοκρατία και μεγαλύτερο σεβασμό και στους βουλευτές και στους πολίτες που μας βλέπανε, μας ακούγανε. Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε ποιο Προεδρείο της Βουλής θα μπορέσει να διαχειριστεί μια μακρά κοινοβουλευτική περίοδο με πολλές αλλαγές.
Προφανώς ήταν διαφορετική, γιατί θα είναι όχι μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και άλλοι πρώην συντροφοί μας. Αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα υπάρχουν αλλαγές. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα και εμείς, γιατί ήταν δική μας επιλογή. Είναι ένα κομμάτι της αυτοκριτικής μας. Το οποίο μας χρέωσε και στον κόσμο. Είσαι και ο λόγος που έγιναν εκλογές. Δεν θα σας λείψει. Ένας από τους δύο. Ένας από τους δύο. Ακριβώς. Τώρα είπε αλλαγές και ήθελα να μπω στον πειρασμό αν έχει πληροφορίες να μας πει πόσο διαφορετικό θα είναι το Υπουργικό Συμβούλιο για αύριο. Τώρα ακούγονται ονόματα, αλλά δεν θέλω να τον βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε για τον πρόεδρο της Βουλής. Δεν έχω πληροφορίες, όχι. Έχουμε εμείς όμως. Να τις πούμε. Μετά τις διαφημίσεις. Κύριε Φωκά, να αγαπάτε τη TV 100 Ένωση Κεντρών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας αδικεί ο πρόεδρος σας. Θέλω να το πείτε. Το λέω στον βουλευτή Φωκά. Έτσι. Να μας φιλοξενείτε πιο συχνά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ειδικά τον πρόεδρο σας το κάναμε πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή δύναμη σας εύχομαι. Στον καινούριο θα τα λέτε πιο συχνά τώρα στο κοινοβούλιο. Καλή επιτυχία. Εμείς πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Πάμε πλέον στους κλάδους.